πρωταγωνίστριας ήταν υψηλών επιδόσεων. Βέβαια υπήρχαν και μικροατυχίες σε αρκετές αθλήτριες, λόγω του, θα έλεγα κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών του βάρβαρου πλέον κώδικα βαθμολογίας. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά. Ο κώδικας, ο καινούργιος κώδικας σας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Είναι πιο πολύ γυμναστική, ρυθμική γυμναστική και λιγότερο έχει χάσει την καλλιτεχνική της αξία. Ναι, θα συμφωνήσω με εσάς. Πραγματικά αυτό είναι ένα γεγονός. Οι ασκήσεις έχουν γίνει πιο σκληρές. Δεν υπάρχει πλαστικότητα, η καλλιτεχνική, το καλλιτεχνικό βλέμμα και η χορευτικότητα πλέον στις αθλήτριες, γιατί με τον καινούριο κώδικα απαιτούν πολύ μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το ασκησιολόγιο και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για να μπορεί η προπονήτρια να βάλει μέσα χορό, έτσι ώστε να υπάρχει το όμορφο θέαμα που πραγματικά είναι η ρυθμική γυμναστική. Βεβαίως. Να παρακολουθήσουμε λίγο από το όμορφο θέαμα, η κυρία Γιαννιτσοπούλου, και θα συνεχίσουμε σε λίγο την κουβέντα μας. Ασακούνο από την Ιαπωνία στο πρόγραμμά της με το Στεφάνι. Τρεις αθλητριές σας αγωνίζονται σε αυτό το διεθνές meeting. Η Μορφούλα χθες μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων οργάνων ήταν στην τρίτη θέση, διεκδικεί μετάλλιο σήμερα στο σύνθετο ατομικό. Πώς είδατε την εμφάνιση της Μορφούλας? Φυσικά η εμφάνιση της Μορφούλας δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Δεδομένου